Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας και να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Νάουσας, τον Νίκο Κουτσογιάννη. Κύριε Κουτσογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε Ζήση και φίλε Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και να τονίσω κάτι εδώ πέρα, γιατί σας άκουγα προηγουμένως, ότι όντως τέτοια εποχή είναι για την Νάουσα, αλλά αν τυχόν πάτε στη Βοστόνη, κάποιοι άλλοι μας ξεχάστηκε εμάς. Ναι, εγώ το ψήνω πάντως, ναι, να πάμε μια Βοστόνη. Θα κάνουμε ένα group. Εντάξει, χίλιοι καλή χωράνε. Λοιπόν, να το πάμε λίγο από τα δύσκολα, Δήμαρχε. Ναι, μόνο να πούμε λίγο να το πάμε λίγο από τα δύσκολα. Εγώ είμαι Δήμαρχος Νάουσας και λέω Δήμαρχος Νάουσας γιατί εξακολουθεί να υπάρχει Δήμαρχος Νάουσας. Λέμε τον Νίκο Κουτσογιάννη Δήμαρχο Νάουσας, Δήμαρχε. Προφανώς. Προφανώς. Γιατί θα εξακολουθήσει για πολλά χρόνια ακόμη. Ωραία. Υπήρξε μια απόφαση διοικητικής αργίας, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, κοινοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Ο κόσμος που δεν είναι νομικός, ο κόσμος που δεν έχει γνώση κτλ. Άρχισε να υπάρχει ένα σούσουρο ότι ο Κουτσογιάννης έφυγε. Υπάρχει θέμα ούτως ή άλλως. Ναι. Mm-hmm. Να, πόσο σχολιάζει, κύριε. Έχει το σχόλιο σας και πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχω κάνει ήδη και μια δήλωση, η οποία νομίζω απαντάει σε όλα τα ζητήματα. Μιλάμε για μια απόφαση που είναι απολύτως σε όλοι. Είναι απόφαση η οποία εδράζεται σε εποχές πραγματικά πολύ σκοτεινές για τον τόπο. Και εδώ έχουμε την απόλυτη αυθαιρεσία ενός ανθρώπου, του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Τράκης. Η απόφαση αυτή, το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, θα καταπέσει. Έχω ήδη ξεκινήσει τις νομικές ενέργειες που προβλέπονται προκειμένου να καταπέσει και θα είμαι πάρα πολύ είμαι βέβαιος σε απόλυτο βαθμό ότι θα δικαιωθώ και φυσικά αυτοί οι οποίοι λειτουργήσαν με αυτό το πραγματικά απαράδεκτο και άθλιο τρόπο και αντιδημοκρατικό θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Να είστε σίγουροι αυτό. Πέρα από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος είπατε ότι έβγαλε μια έολη απόφαση, υπάρχουν και άλλοι που θα... Γιατί είπατε, λέτε αυτοί, μιλάτε στον πληθυντικό, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που θεωρείτε ότι κρύβονται πίσω από αυτήν την απόφαση της διοικητικής αργίας. Επειδή δεν σας άκουσα πολύ καλά, με ρωτήσατε αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την απόφαση. Ναι, πέρα από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης, που αυτό έκανε, θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλοι. Και ηθική, αυτούργη. Φυσικά. Υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία και τα οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, οι οποίες θα πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει σεβασμός της νομοθεσίας, δεν γίνεται να μην υπάρχει σεβασμός της δημοκρατίας, δεν γίνεται να μην υπάρχει σεβασμός της λαϊκής εντολής. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ενήργησαν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, τον αντιδημοκρατικό, τον παράνομο τρόπο, θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Δεν μπορώ να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή όπως αντιλαμβάνεστε, διότι μιλάμε για μια διαδικασία η οποία θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και εγώ αυτό ήθελα να πω, επειδή έχετε προσφύγει και είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης, ούτε από εδώ νομίζω δόκιμο να κάνουμε ένα δικαστήριο. Απλά θα χρειαζόμαστε το σχόλιο σας και δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε. Πολύ καλά κάνατε και ρωτήσατε και να είστε σίγουροι ότι θα τα πούμε εκτενέστερα για αυτό το θέμα. Όταν τα πράγματα θα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Προφανώς το βήμα είναι ανοιχτό. Για να αρχίσω λίγο να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, εγώ θα πάω και να πω ότι δεν το είχα του Δημάρχου Νάουσας, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, έχει ένα πιο προφίλ, έτσι πιο στιβαρό. Ναι. Λοιπόν, αντιμετωπίσατε την όλη κατάσταση, εγώ θα πω με έναν τρόπο έτσι πολύ έως κωμικό, έως κοινικό. Τρολ. Ναι, έτσι λίγο, ναι, έως τρολ. Στην μεγάλη συναυλία, την πολύ πετυχημένη συναυλία που είχατε με τους Ονειράμα, ανοίγοντας έτσι τις εκδηλώσεις, που εμφανιστήκατε ντυμένος μάλιστα ως άλλη φιγούρα του ΑΡΚΑ με στολή φυλακισμού. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν βάλουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή μας, θα κινδυνεύουμε να τρελαθούμε. Είναι τόσο παρανοϊκές τις στιγμές που ζούμε ορισμένες φορές, που μόνο το χιούμορ είναι αυτό το οποίο μπορεί να θεραπεύσει
τη στιγμή και την ψυχή. Οπότε, ναι, κάτι το οποίο όντως ομολογουμένως υπήρξε πολύ επιτυχημένο. Να σας πω και εγώ ότι δέχτηκα πάρα πολλά συγχαρητήρια από διαφορετικούς ανθρώπους για την έμπνευση αυτή. Βεβαίως ήταν κάτι το οποίο, ναι, κινείται στη σφαίρα του χιούμορ. Από την άλλη όμως ήταν και ένας τρόπος για να υπάρξει μια έμεση μορφή διαμαρτυρίας αναφορικά με αυτήν την αδικία την οποία υφίσταμε αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως επαναλαμβάνω ότι ναι, μπορεί να μην το έχετε, αλλά διαθέτω και αυτή την πτυχή του χαρακτήρα μου. Αποκάλυψη, για όπου τον ξέρω τον δήμαρχο από τα παιδικά μου, ότι ήταν όντως αποκάλυψη. Δήμαρχε, τώρα επειδή δεν πρέπει, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς, να μειωθεί από τη συζήτηση που κάνουμε που είναι πάρα πολύ σημαντική, να μειωθεί και γενικότερα η Νάωσο και το δρόμενό της. Για πάμε να δούμε λιγάκι τι έγινε από την Τζικνοπέμπτη που ξεκίνησε μέχρι και χθες που δώσατε την άδεια. Εσείς τη δώσατε την άδεια ως δήμαρχος της Νάουσας. Προφανώς. Προφανώς. Να σας πω την αλήθεια, βεβαίως, να περάσουμε και στο θέσμα των αποκριάτων δηλώσεων, ότι τελικώς όλη αυτή η διαδικασία σε επίπεδο προβολής και προώθησης μας έκανε καλό. Διότι είχαμε πραγματικά μια πρώτη Κυριακή χθες, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Η εκτίμηση ότι περίπου 8 με 10.000 επισκέπτες προσήλθαν στην Νάουσα. Επαναλαμβάνω, για νούμερα από τις Κυριακές είναι απίστευτα καλή προσέλευση. Ένας κόσμος ο οποίος πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Οι περισσότεροι επισκέπτες είχαν επισκέπτες από την Κρήτη, είχαν επισκέπτες από την Δράμα, από τη Λιβαδιά, από την Αθήνα, από τον Εύρο. Οι άνθρωποι ήταν και μας δίναν συγχαρητήρια και για την οργάνωση και για το... για την ουσία των καρναβαλικών μας εκδηλώσεων. Είναι κάτι άλλο στο δρόμενο, ξέρετε, το οποίο μιλάει, μεταφέρει την ψυχή της Νάουσας σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας επισκέπτονται. Γενικότερα υπήρξε μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση και πραγματικά νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή πρόβα τζενεράλε για την επόμενη Κυριακή, την δεύτερη Κυριακή της Αποκρίας, όπου εκεί τώρα, αν ο καιρός σταθεί σύμμαχος, όπως υπάρχει και χθες, εκτιμώ ότι τα νούμερα θα είναι περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Πάμε για ρεκόρ ψηφιμότητας το επόμενο τριήμερο. Μία ακόμα Νάουσα, άμα έτσι πως το πάτε, ακόμα μία Νάουσα σε πληθυσμό βλέπουμε να έρχεται. Πολύ περισσότερο μάλλον από μία ακόμη Νάουσα θα είναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε κάνει πολύ καλή προεργασία. Οργανωτικά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Μεριμνήσαμε ούτως ώστε οι επισκέπτες μας να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Το πετύχαμε την πρώτη Κυριακή. Ελπίζω και πιστεύω ότι αντίστοιχα θα έχουμε την ίδια ανταπόκριση από τους επισκέπτες μας και τις ίδιες θετικές αναμνήσεις, τις οποίες θα πάρουν μαζί τους φεύγοντας από την Νάουσα και αφού έχουν συμμετάσχει στον δρόμενο, όμως αφού έχουν γευτεί τις ιδιαίτερες γεύσεις της τοπικής κουζίνας, το ξινό μαυρό μας, αφού έχουν διασκεδάσει και χορέψει εδώ με τους ντόπιους, θα φύγουν στα σπίτια τους έχοντας γεμίσει ουσιαστικά τις μπαταρίες τους. Γιατί είναι κάτι που ο κόσμος χρειάζεται, μας το έδειξε και χθες, έχει ανάγκη να ξεσκάσει, να το πω έτσι πολύ απλά. Και το καρναβάλι της Νάουσας, η αποκριά της Νάουσας είναι ακριβώς αυτή. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να διασκεδάσει ο κόσμος, στην ουσία να γίνει ένα με εμάς τους ντόπιους και να περάσει πολύ όμορφα, να γλεντήσει όπως εμείς εδώ στην Νάουσα ξέρουμε να το κάνουμε και το κάνουμε πολλά χρόνια. Καλά, αυτό το προσυπογράφουμε όλοι. Μια πρακτική ερώτηση. Επειδή είπατε ότι έχετε μια οργάνωση κτλ. Κάποιος ο οποίος θα έρθει από μακριά και δεν ξέρει ούτε τα στενά της Νάουσας, ούτε τέλος πάντων τα κόλπα που θα παρκάρει, που δεν θα παρκάρει, έτσι να δώσουμε μια εικόνα. Κάποιος φτάνει στην είσοδο της πόλης. Πώς έχετε μεριμνήσει για να διαχειριστείτε αυτόν τον μεγάλο όγκο οχημάτων, γιατί φαντάζομαι ότι είναι χιλιάδες και τα αυτοκίνητα πέρα από τον κόσμο. Ναι, είναι τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα. Καταρχάς έχουμε μεριμνήσει τους ώστε τα λεωφορεία να μην παρκάρουν στο μαστικό ιστό. Αποβιβάζουν τους επισκέπτες και στη συνέχεια με προκαθορισμένο ραντεβού έρχονται ξανά μέσα και τους και επιβιβάζονται. Άρα όλα τα λεωφορεία βγαίνουν εκτός αστικού ιστού, ούτως ώστε να παραμείνουν διαθέσιμες οι θέσεις για το αγιόταχη αυτοκίνητα με τα οποία θα επιλέξει ο κόσμος να έρθει. Υπάρχει προσωπικό το οποίο υποδέχεται τους επισκέπτες μας και τους κατευθύνει για τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Είναι εθελοντές. Ένα πολύ οργανωμένο δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι και αυτοί κατευθύνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή
τους σκέπτες, δίνοντας πληροφορίες ακόμη για το πού βρίσκεται, παραδείγματος χάρη, ένα μπουλούκι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για το πώς θα πάνε εκεί πέρα. Οπότε έχουμε μεριμνήσει στον απότερο βαθμό. Αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε τώρα, και επειδή με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης κυριακής, είναι ενδεχομένως να δημιουργήσουμε και κάποια γραμμή αστική, η οποία να πηγαίνει έρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε σημεία εκτός πόλεως τα οποία είναι σημεία στάθμευσης, και για να παίρνουν και εκεί με τον αντίστοιχο τρόπο και τους ιδιώτες που θα έρθουν με τα γεωταχή τους, για να μπορέσουμε να πετύχουμε την αποσυμφόρηση. Μάλιστα. Γιατί σε κάθε περίπτωση οι υποδομές είναι πεπερασμένες. Μετά από ένα σημείο δεν θα είναι εύκολη η στάθμευση εντός του αστικού ιστού. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που ουσιαστικά διερευνούμε και αυτή τη λύση για να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τους επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν να συμμετάσχουν στην αποκριά μας. Και μια πρόταση τώρα μου ήρθε όσο συζητάμε, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αν το έχετε συζητήσει, αν το έχετε ψάξει, αν το έχετε κάνει. Θα ήταν πολύ χρήσιμο, νομίζω, για αυτές τις περιπτώσεις μια ειδική εφαρμογή που θα μπορούσε να υπάρχει, να εγκαθίσταται στα κινητά στη σύγχρονη εποχή που ζούμε. Υπάρχει. Α, υπάρχει. Είδες, ναι, δεν το, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Υπάρχει τέτοια εφαρμογή. Όπως επίσης να πω και κάτι που άλλο που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε, ότι την επόμενη Κυριακή θα υπάρχει μέσω του διαδικτυακού του τόπου, στο τόπο του Δήμου Νάουσας, και ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μπορούν να το συμπληρώνουν οι επισκέπτες μας για να μας βοηθήσουν, επισημένοντας θετικά και αρνητικά στοιχεία. Έτσι. Μας ενδιαφέρει φυσικά κυρίως τα αρνητικά, για να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε και να την επόμενη χρονιά να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι και να υποδεχθούμε τον κόσμο, έχοντας λύσει και πράγματα που ενδεχομένως εμείς να μην μπορέσαμε να τα σκεφτούμε, να μην να προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Όλα αυτά λοιπόν θα αξιολογηθούν, θα γίνει και μετά το τέλος της αποκριάς σχετική συνάντηση με όλους τους φορείς που συμμετείχαν για τον απολογισμό της, έτσι ώστε κάθε χρονιά να γινόμαστε καλύτεροι. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Πολύ σημαντικό, και έτσι θα προστατεύσετε και θα αναβαθμίσετε και το προϊόν, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη προϊόν. Να υποθέσουμε ότι αναφορικά με τις κλίνες και την διαμονή η κατάσταση πρέπει να είναι στο 120%. Μας ευγνωμονεί μέχρι και η Κατερίνη. Στα παγκάκια. Έτσι, μας ευγνωμονεί μέχρι και η Κατερίνη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, επειδή οι δυνατότητες μας εδώ είναι πολύ συγκεκριμένες και έχουν εξαντληθεί, έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της Βέρειας, έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες των όμορων περιοχών, και αυτή τη στιγμή έχουμε γνώση, σε συνεννόηση που έχουμε κάνει με την Ένωση Ξενοδοχείων Δημαρχίας, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται για την αποκριά της Νάουσας και θα διαμείνει στην Κατερίνη. Και πολύ καλά κάνουν. Και επίσης να σχολιάσω και αυτό, επειδή στη Βέρεια, Δήμαρχε, υπάρχει μια κουβέντα τι κάνουμε αποκριά και τα λοιπά. Στη Βέρεια επίτηδες δεν κάνουμε αποκριάτικες εκδηλώσεις, ως αλληλεγγύη και ως βεβαίως θα πάμε στην Νάουσα, γιατί είμαστε όλοι ένας νομός και έτσι πρέπει να συνεργαζόμαστε. Είδα άλλωστε την Κυριακή και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού εδώ του Δήμου Βέρειας, τον Λάζο Μασλανίδη, που ήταν εκεί παρόνος με στην Άουσα, και αυτό δείχνει κάτι, νομίζω, σε σχέση και με τη συνεργασία των δύο Δήμων. Δείχνει πολλά πράγματα, και πρέπει, μιας και μου δίνεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή, θέλω και εγώ να επισημάνω από την πλευρά μου ότι με τον κύριο Μασλανίδη έχουμε μια εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος που αφορά την ανάπτυξη συνεργειών, γιατί μόνο εάν λειτουργήσουμε συντονισμένα και αν αντιληφθούμε ότι ουσιαστικά το προϊόν μας είναι ενιαίο, θα μπορέσουμε να έχουμε τύχη στην τουριστική αγορά. Και είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο για να κάνουμε και κοινές εκδηλώσεις. Αυτό σας το λέω και ως είδηση, ότι είμαστε σε συνεννόηση, ούτως ώστε οι Δήμοι Νάουσας και Βέρειας να προχωρήσουν και σε κοινές εκδηλώσεις στο προσεχές διάστημα, για να καταδείξουμε ακριβώς αυτό το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε για τους δημότες μας, οφείλουμε να το κάνουμε για τον κόσμο, οφείλουμε να το κάνουμε για την ανάπτυξη, συνεργασιών, οι οποίες θα δώσουν όθηση και στις δύο περιοχές. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Μόνο, δεν θα ανακαλύψουμε φυσικά την Αμερική, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει την δυναμική του νομού. Εσείς καταφέρνετε να μαζέψετε την αποκριά τόσες χιλιάδες κόσμου. Προφανώς η Βέρεια θα συνδράμει. Το έχουμε πει από αυτή τη συχνότητα. Εμείς αποφασίσουμε εδώ να κάνουμε τα κούλουμα. Γιατί κούλουμα η Νάουσα, δεν νομίζω να έχετε κουράγιο να κάνετε και κούλουμα καθαρό Δευτέρα. Και να μας έρχεται ο κόσμος μετά για τα ραμάκια φασολάδα.
Πηγαίνουν. Είναι συνδυαστικό αυτό, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι ένας επισκέπτης που θα έρθει στην Ημαθία μπορεί και πρέπει να έχει τη δυνατότητα και να την προσφέρουμε εμείς τη δυνατότητα να γνωρίσει την Ημαθία ως σύνολο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε περισσότερες μέρες, θα μπορέσουμε να του δείξουμε ότι είμαστε ένας ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εμείς, αυτοί που έχουμε απομείνει στην περιφέρεια, αυτοί που προσπαθούμε για τους τόπους μας, όπως το κάνουμε εμείς στην Άουσα, όπως το κάνετε εσείς στη Βέρεια, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο μέσα από την ένωση, μέσα από τη συνεργασία, θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, που αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο αυτής της συνεννόησης με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ασλανίδη, κινούμαστε σε κοινή περπατησιά. Και κλείνοντας, για να καταλάβω, για να μου εξηγήσετε, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι ό,τι γίνεται, γίνεται μόνο το Σαββατοκύριακο. Στην προσυνεννόηση που κάναμε τηλεφωνικά εκτός αέρα, μου είπατε ότι μπορεί να ακούγονται και ζουρνάδες και τις καθημερινές ημέρες έχει νταβαντούρη στην Άουσα, έχει κίνηση, κινείται κανονικά. Αργήσατε να μην πάρετε τηλέφωνο. Μόλις πριν από λίγο έφυγε το μπουλούκι, το οποίο επισκέφθηκε το Δημαρχείο, και στο οποίο, έτσι, θυμοτυπική είναι η επίσκεψη, χορέψαν και οι υπάλληλοι, χορέψαν και τα στελέχη της διοίκησης. Οπότε ήμασταν, αν παίρνατε λίγο νωρίτερα, θα ακούγατε και τον ήχο του ζουρνά από πίσω. Λοιπόν, αυτή είναι η Νάουσα. Αυτή είναι η Νάουσα. Και νομίζω ότι με αυτό το ακριβώς το σχόλιο είναι η καλύτερη πρόσκληση για τον κόσμο, όχι μόνο τους Ημαθιώτες και των γύρω νομών και όλης της Ελλάδας, να έρθουν και να επισκεφθούν την Άουσα για να μπουν πραγματικά σε αυτή τη διάθεση της αποκριάς, της μοναδικής αποκριάς που μπορεί να ζήσει μόνο κάποιος στην Άουσα. Ακριβώς. Και έτσι, με την ευκαιρία αυτή, να κλείσω λέγοντας και εγώ ότι είστε πρόσδεκτοι κι εσείς, είναι πρόσδεκτοι οι ακροατές μας, είναι πρόσδεκτοι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν την Άουσα και να ζήσουν πραγματικά μία πρωτόγνωρη εμπειρία, μία βιωματική εμπειρία, η οποία νομίζω θα τους μείνει ανοιξίδηλα χαραγμένη στη μνήμη τους. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλα, και προσωπικά και στην Άουσα και στο Δρόμενο, και με την πρώτη ευκαιρία μετά τα πούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε και καλά. Σας περιμένουμε στην Άουσα για να γλεντήσουμε μαζί. Πολύ ωραία. Ήταν ο Δήμαρχος Νάουσας, ο Νίκος Κουτσογιάννης.